Να σου πω, Δανάη μου, έλα, σε παρακαλώ. Βάλε λίγο βάλε μια τα τάξη. Στη θέση βάλε μια τάξη. Καταρχάς, θέλω να μου πεις πώς ξεκίνησε η σχέση σου με τον Χρήστο, εσένα ή ο μπαμπάς σου ουσιαστικά. Έτσι, έχεις μια σχέση μπαμπά. Ευτυχώς. Και ξέρω ότι κάποια στιγμή τον είχες ρωτήσει αν μπορείς να τον λες μπαμπά. Και τι σου απάντησε. Σε ένα ταξίδι. Ότι μπορώ να τον λέω όπως θέλω, αλλά φυσικά και έχω τον μπαμπά μου που ποτέ δεν αμφισβητήθηκε αυτό, ενώ ο βιολογικός μου μπαμπάς. Ίσα-ίσα το υπέροχο είναι ότι όλοι μαζί συνυπάρχουμε, υπάρχει δηλαδή μια αγάπη, εκτίμηση, αλλά επειδή μικρή εγώ λίγο μπερδευόμουν προφανώς με το ποιος έχει τον τίτλο, ποιον αποκαλώ έτσι, τον είχα ρωτήσει, αλλά δεν χρειάζεται να τον ρωτήσω τελικά, είναι πάνω και από μπαμπάς. Είναι ωραίο ο Χρήστος είναι το σπίτι μου. Να σου πω, γιατί ξεκίνησε με κλάματα, έχω μάθει, η σχέση σας. Γιατί, επειδή ήταν λίγο αυστηρός, μάλλον το πήρα από τους γονείς του που έλεγε πριν. Και μία από τις πρώτες μας επαφές ήταν όταν είχα γυρίσει εγώ από τα Γιάννενα που ήμουν διακοπές με τον μπαμπά μου. Είχα φτάσει στο αεροδρόμιο και ήρθαν να με πάρουν με το αυτοκίνητο. Ήρθε να με πάρει μόνος του με το αυτοκίνητο και εγώ ήθελα να κάτσω μπροστά. Και δεν μ' άφησε. Οπότε από το Ελληνικό μέχρι το Περιστέρι που μέναμε τότε, το πήγα κλαίγοντας. Το πήγες κλαίγοντας. Ξέρα, Δανάη, δεν μπορείς να κάτσεις μπροστά. Δεν γίνεται να κάτσεις μπροστά. Τα παιδιά κάθονται πίσω. Στο θέατρο τι σε πείραξε το κορίτσι και το πλήγωσες? Γιατί μου τα έχουν πει και αυτά. Γιατί τα έχεις κάνει και τα αυτά. Ξέρεις όλα. Και στο θέατρο σου έχει κάνει από ό,τι έχω μάθει. Αν πήγες να ανέβεις στη σκηνή και σε κατέβασε κάτω άρον-άρον. Όχι, όχι. Όχι, στο αποθήκη. Όταν έπαιζε στο Σεσουάρια Δολοφόνους που ήταν η αγαπημένη μου παράσταση. Ναι. Και το πήγαινε, δώρο μου... ερχόταν κάθε Σαββατοκύριακο. Ήταν και στις τέσσερις παραστάσεις. Ήταν το δώρο μου. Ναι. Δηλαδή ήμουν καλή στο σχολείο για να μπορώ να πηγαίνω στο θέατρο. Μάλιστα. Οπότε μία φορά είχα πάει με όλη μου την οικογένεια, δηλαδή τα ξαδέρφια μου, τις μαμάς κλπ. Και ήθελα να τους δείξω ο παιδάκι ότι ξέρω όλη την παράσταση. Βέβαια. Άρα πριν πει ο Χρήστος τις ατάκες του, τις όλησα από κάτω. Δηλαδή έπρεπε να πει στον αστυνόμο, μπορώ να κατέβω κάτω. Του έλεγε ο αστυνόμος γιατί. Και έπρεπε να πει είδα ένα θείο μου. Και πεταγόμουν νωρίτερα και έλεγα είδα ένα θείο του. Δεν μου λες τώρα εσύ, ξέρω ότι με τη Δανάη έχεις μια πολύ βαθιά σχέση. Αλήθεια είναι. Φαίνεται αυτό, το καταλαβαίνω. Νομίζω το ξέρουν όλοι. Αλλά θέλω λίγο έτσι να μου μιλήσεις από την καρδιά σου για αυτή τη σχέση. Δηλαδή, τι έχεις κάνει στο μεγάλωμα της Δανάης? Κοίτα, να σου πω το εξής. Εγώ ποτέ δεν είχα σκεφτεί ότι θα έχω ένα παιδί. Δεν ήταν μέσα στα πλάνα μου. Ναι. Ποτέ. Μου ήταν κάτι που. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Όταν λοιπόν ήρθε η Βίκη στη ζωή μου και ήρθε και η Δανάη. Αυτό άρχισε να γίνεται, το μεγάλωμα ενός παιδιού, άρχισε να γίνεται, πώς να το πω ρε παιδί μου, ήταν και λίγο μια αυτοψυχανάλυση. Ναι, σωστά. Για μένα. Έτσι. Δηλαδή εκπαιδεύτηκα μέσα από το μεγάλωμα της Δανάης. Έμαθα και την έμαθα. Και με έμαθε. Ναι, ναι. Είναι μια ωραία περιπέτεια αυτή. Ναι, ναι. Του να υπάρχει μεγάλη αγάπη, αγαπηθήκαμε πολύ. Βλέπω πάντα, μεγάλη... υπάρχει πάντα μια συγκίνηση ανάμεσά σας, η οποία είναι πραγματική, δηλαδή δεν είναι ότι προκύπτει τώρα από την εκπομπή, είναι ότι είναι μια συγκίνηση αληθινή ανάμεσά σας πάντα και την ξέρουν όλοι νομίζω εδώ και θα μας την επιβεβαιώσουν. Ναι, ναι.